Το περίεργο μου φαινόταν που βγήκα από το σπίτι μου βράδυ, οδηγώντας να μπω σε αυτό το στούντιο. Όπου απίστευτο. Σε έβλεπα στο Twitter εκεί πέρα, έλεγες πίνω καφέδες, περιμένω σε λίγο αυτά. Είναι ναι. Περάξενο. Ναι, και μετά πρέπει να ξενυχτήσατε λιγάκι έτσι, μέχρι να τελειώσει, να τα πείτε. Ή έφυγε πατητό. Έφυγε, παιδί μου. Χαίρετησε, είδα τον κόσμο, βγάλαμε φωτογραφίες με τα παιδιά που ήταν χθες στην εκπομπή και έφυγα. Γύρισα σπίτι. Τι θα μείνω κι άλλο. Έχει μέσα στο στούντιο που λένε ότι ξεπαγιάζουν όλοι. Τους ξέρετε, εγώ ζεσθενόμουν πάρα πολύ και μέσα στο καμαρίνι πάρα πολύ και έτσι μόλις βγήκα. Εκεί αισθάνθηκα καλά. Μου είσαι ζεστή, δεν βλέπει. Φοβάμαι ότι ζεστάθηκε και ο κόσμο σπίτι. Μάτα ρε γρήγορα. Η λύση στην κρίση, Ελένη. Η λύση στο ακριβό πετρέλαιο. Η λύση στην απόγνωση του τζακιού. Όπω βλέπει. Ε τι τώρα και εσύ δεν αισθάνεσαι άσχημα, πρέπει να το πούμε. Το αφεντικό μα ήταν πέρα από αυτό το βράδυ. Δεν το είχε δει και βλέπει τώρα και κάνει. Οχ, τι έπαθε, αγόρι μου. Λάλησε. Και το φόρεμα και μπράβο στη Ρούλα που σου λένε ωραίο μακιγιάζ. Έκανε πολύ ωραίο στο Βασίλη που σου έκανε θεϊκά μαλλιά. Έβγαλε όλη του την τέχνη νομίζω. Και το φόρεμα. Και Τζόρτζια με το ρούχο, μπράβο. Θυμάσαι πώ έλεγε για τη Μαρία Ελιάκη που είχε πάει και τη λε: Γεια, δε το Μαρία για κάτι βραδινό, γιατί σου πάει πολύ το βραδινό και το ρούχο και το μακιγιάζ. Σου πάει πάρα πολύ το βραδινό. Από ποια άποψη, επειδή βάφτηκα πιο πολύ ναι, και σου πάει βάφτηκα. Πολύ. Σου πάει πολύ. Δεν λέω ότι μέσα στην απλότητά σου δεν είσαι μια έτσι όμορφη γυναίκα, αλλά αυτό το πράγμα. Μέσα στην απλότητά σου, μετά από αυτή την εμφάνιση. Όχι, στις άλλες εμφανίσεις, τις απλές. Αλλά αυτό ήταν σοκ, ρε παιδιά. Χθες είχαμε καιρό να σε δούμε. Ναι, μωρέ. Τα καλυστία είχαμε. Να μοιράσουμε τα κοπλιμέντα. Υπάρχει ουρά από πίσω. Καλέ δεν είχα πάει στο θέμα το 11. Μπράβο. Υπέρλαμπρη και. Το Νίκο μου τον κόμπλαρε χθες. Ω, μια χαρά ήταν. Και στην αρχή ήταν μαγκωμένο το παιδί. Όχι, καθόλου. Καταρχάς να πούμε. Σε είχε δει πριν βγεις, έτσι. Καλή, είχε έρθει στο καμαρίνι και είχαμε πέσει κάτω από τα γέλια. Ήμασταν μέσα με τη Ρούλα, τον Βασίλη και την Τζόρτζια. Μιλάμε, πέσαμε από τα γέλια. Από το λέω, μην χάσει το κέφι σου μέχρι να έρθω. Δεν το χάσε. Απλά στο Twitter δεν προλάβαν όλοι να καταλάβουν γιατί βάφτηκε μαύρο και γράφανε. Ναι, πραγματικά. Απόλυσε το μακιγιά του Μπουτσινά. Δεν κατάλαβε. Δεν το κατάλαβε. Μου το είπε, μου λέει, έχω κάνει 5 τόνου πιο σκούρο. Για να μην δείχνουν διαφορετικό μίζανε. Αλλά εγώ από κοντά που τον είδα δεν το κατάλαβα. Πρέπει να έχουν πάρει από τον Παναθηναϊκό γιατί έλειπε ο Μπατίστο, τον μπασκεμπολίστα. Και λέει μήπως έχει πάει και δεν κάνει προπόνηση. Και το Twitter δεν ήξερε γιατί το έκανα. Ότι το έκανε σαν χαβαλέ για το μαύρισμα. Έπρεπε να τυφεί χαβανέζο, μπαλινέζο, κάτι δεν ξέρω εξωτικό και να σε αποδεχτεί σαν. Μπαλινέζο. Περάσατε ωραία αυτό. Αυτό και πέρασε ωραία και ο κόσμο που το είδε και το ευχαριστήθηκε και το άκουσε. Ναι, ναι, το είδε πολλοί κόσμο. Εγώ είδα από το Twitter την κίνηση. Από εκεί την κόβω πάντα. Συζητούσαμε όλοι. Όλο το Twitter πήρε φωτιά. Περί του τούμπανου δηλαδή μιλώντα. Σταμάτα μου. Όχι, κουκλά μου το παίξα από το μπανάκι. Σταμάτα, κουκλά μου, δεν θα λέω. Οι άντρε τι νομίζω ότι κοιτάνε εκείνη την ώρα. Εγώ πιστεύω ότι κοιτάγανε τη συνέντευξη. Εγώ πιστεύω ότι δεν χάθηκε λέξη από τη συνέντευξη. Αυτό κακό πλάνο τώρα είναι τώρα μέχρι εδώ το πλάνο. Εντάξει, κερασάκι την ώρα που του κάτσε πάνω πάλι τη συνέντευξη κοιτάγανε πιστεύω. Εσύ τι πιστεύει. Λίγο του τα χάλασε με το φόρεμα που το έφερε από τη μία πλευρά. Πραγματικά λάθος σκίσιμο. Δεν ήξερα που θα καθίσω. Αν ήξερα, θα βάζα άλλο φορέμα και φέρει 25 φορέματα μέσα. Πολύ σωστό. Αλλάξε το την καρέκλα. Ωραίο. Μα ήταν η θέση του. Δεν είναι ευγενικό να αλλάξει θέση με τον παρουσιαστή. Μπράβο, Σανίκο. Όταν γυρίσατε πλάτη με πλάτη. Μπράβο, Ελένη, άντε, πάλι το 2017. Με το καλό να το όχι, εντάξει, πριν λήξει το συμβόλαιο, θα ξαναβγάλει μια κάπου. Ε, τι, ένα βραδινό, ναι. Ο Σανούπο. Μέχρι το 16 έχουμε καιρό. Λοιπόν.